Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η αύξηση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων είναι το μικρότερο κακό που μπορεί να προκύψει από μια κλιμάκωση της ιταλικής πολιτικής κρίσης. Οι πλέον σοβαρές επιπτώσεις αφορούν στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και στο πλήγμα που θα δεχόταν από μια σοβαρή υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ιταλίας. Η Ιταλία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος μέτοχος του ESM, συμμετέχοντας με ποσοστό 17,79% στο μετοχικό του κεφάλαιο. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας είχε υποβαθμιστεί το 2015, όταν υποβαθμίστηκε η γαλλική οικονομία από τους οίκους αξιολόγησης. Και το ενδεχόμενο αυτό να επαναληφθεί και με την περίπτωση της Ιταλίας είναι κάτι που αυξάνεται μέρα με την ημέρα. Η κυβέρνηση χτίζει μαξιλάρι ρευστότητας, υποτίθεται για την περίπτωση που δεν μπορούμε να δανειστούμε από τις αγορές, αλλά μάλλον έχει σκοπό απλώς να μοιράσει φιλοδορήματα ώστε να εξασφαλίσει την επανακλογή της, δηλώνει σε συνέντευξή του στο insider.gr ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης. Από την άλλη, θεωρεί το ολιστικό πρόγραμμα που πρόσφατα παρουσίασε η κυβέρνηση μια καλή προσπάθεια, που όμως βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο, και προτείνει στην κυβέρνηση να το ποσοτικοποιήσει και να το χτίσει πάνω στο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2018-2022. Όσον αφορά στο πότε θα προκηρυχθούν εκλογές, ο ίδιος εκτιμά ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μάλλον θα εξαντλήσει τα χρονικά περιθώρια, οδηγώντας τη χώρα σε εκλογές μαζί με τις ευρωεκλογές τον Μάιο του 2019. Σε απεργιακό πλοίο θα βρεθεί η χώρα αύριο Τετάρτη, 30 Μαΐου, λόγω της 24ωρης απεργίας που έχουν εξαγγείλει ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ. Τα σωματεία καταγγέλουν συνεχιζόμενες καταστροφικές πολιτικές της λιτότητας, της ανεργίας και της υπερφορολόγησης από την κυβέρνηση. Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινούνται από τις 9 το πρωί και τις 9 το βράδυ, ενώ ακινητοποιημένα θα είναι τα τρένα και ο προστιακός σιδηρόδρομος. Στις 24ωρη απεργία προχωράει και η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία και τα πλοία θα είναι δεμένα στα λιμάνια όλη την ημέρα. Ακυρώσεις και τροποποιήσεις πτήσεων θα πραγματοποιήσουν Aegean και Olympic Air λόγω της τάσης εργασίας των ελεκτών εναέριας κυκλοφορίας. Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά στο insider.gr. Τοτικά κινείται η χρηματιστριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δικτυμόνο και με τις 742,51 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 1,73% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.